Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, σημειώθηκαν 2.198 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Ο συνολικός αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ σήμερα είναι 400, με μέση ηλικία, διάμεση ηλικία τα 64 έτη, ενώ 59 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, με διάμεση ηλικία τα 80 έτη. Παραμένει υψηλός ο αριθμός των κρουσμάτων στην Αττική και η Θεσσαλονίκη, με 492 και 491 κρούσματα αντίστοιχα, ενώ επίσης τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων αναφέρονται στη Δράμα, 147 κρούσματα, και στην Μπέλα, 122. Δυστυχώς, το δεύτερο πανδημικό κύμα καλπάζει σε όλο τον κόσμο, όπως και στη χώρα μας. Όλη η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα είδος lockdown, με διαφορετικά μέτρα σε κάθε χώρα. Έχουμε την Αυστρία και τη Γερμανία να κάνουν εντατικοποίηση των μέτρων αυτών, ενώ η Γαλλία ανακοινώνει μια επανέκτηση του ελέγχου της πανδημίας μετά από την εφαρμογή καθολικού lockdown. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, χάσαμε δύο νέους ανθρώπους, 42 και 52 ετών, μάχημους συναδέλφους μας γιατρούς. Αυτό μας δείχνει πόσο πραγματικά ο καθένας μας είναι ευάλωτος. Κανένας μας δεν είναι υπεράνω αυτής της λίμωξης. Μετά από μια κρίσιμη εβδομάδα που πέρασε, μας περιμένει μια ακόμη δύσκολη εβδομάδα. Είδαμε μια εκθετική αύξηση στις αγωγές στις ΜΕΘ και το ΕΣΥ να πιέζεται όσο ποτέ. Είδαμε το μέσο όριο της ηλικίας των ασθενών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ να έχει μειωθεί στα 64 χρόνια και τους γιατρούς των ΜΕΘ να αναφέρουν ότι βλέπουν ασθενείς κάτω των 60, νεαρούς ενήλικες και νεαρούς ενήλικες να νοσηλεύονται στις μονάδες θετικής θεραπείας. Είδαμε υπερδιπλασιασμό στο μέσο ημερήσιο απολογισμό των συνανθρώπων που χάθηκε. Αυτά που βλέπουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα της εκθετικής αύξησης των κρουσμάτων που είχαμε το τελευταίο 15ήμερο. Αυτό που χαρακτηρίζει την επιδημιολογική εικόνα στη χώρα μας είναι η μεγάλη διασπορά στον πληθυσμό σε όλη την επικράτεια. Το επιδημιολογικό φορτίο είναι μεγάλο και είναι απολύτως στο χέρι μας να το μετριάσουμε. Αν και ο μέσος όρος ηλικίας των νέων κρουσμάτων υπολογίζεται στα 42 χρόνια, την τελευταία εβδομάδα έχει γίνει διάγνωση λίμωξη από κορονοϊό σε εθνικό επίπεδο σε παραπάνω από 2.500 συνανθρώπους μας που είναι άνω των 65 ετών. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει συνεχιζόμενη πίεση στα νοσοκομεία μας. Σήμερα πια όλοι έχουμε έναν γνωστό στο άμεσο περιβάλλον μας που είτε έχει νοσήσει είτε έχει εκτεθεί άμεσα, είχε στενή επαφή με κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Συνεπώς θα πρέπει να δείξουμε άμεσα, σήμερα, τώρα, την απαραίτητη σύνεση, να μειώσουμε τις μη απαραίτητες μετακινήσεις και να τηρούμε σχολαστικά την καθολική χρήση της μάσκας. Πρέπει με κάθε τρόπο, με κάθε θυσία, να ανακοπεί η μετάδοση περαιτέρω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποξενωθούμε, θα πρέπει να φοβόμαστε τον διπλανό μας, απλά πρέπει να προσέχουμε και να αποδεχθούμε ότι θα μάθουμε να ζούμε με τη μάσκα μέσα έξω από το σπίτι για κάποιους μήνες. Πολλοί επιστήμονες, όπως και πρόσφατα ένας Έλληνας καθηγητής από το MIT των ΗΠΑ, ο κύριος Κέλλης, εκφράζουν την άποψη ότι η μάσκα όχι μόνο μειώνει τη μετάδοση, αλλά και την ποσότητα του οικού φορτίου που εισπνέουμε και συνεπώς είναι πιθανόν ότι ο ασθενής, ακόμα και αν κολλήσει, θα έρθει σε επαφή με μικρότερη δόση του ιού, γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα να καταφέρει να καταπολεμήσει καλύτερα τη λίμωξη αυτή. Ελπίζουμε όμως, με βάση τα δεδομένα που έχουμε από τον ΕΟΔΗ, ότι την επόμενη Δευτέρα θα μπορούμε να αρχίσουμε να χαμογελάμε και να ελπίζουμε ότι σιγά σιγά μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα μειωθεί ο αριθμός των διασωληνωμένων και των συνανθρώπων μας που χάνονται από το νέο κορονοϊό. Ήδη οι προσπάθειές μας φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Βλέπουμε μια αρχόμενη εικόνα σταθεροποίησης, γεγονός που μας δίνει την ελπίδα ότι αν τηρήσουμε τα μέτρα θα μπορέσουμε σιγά σιγά να άρουμε κάποιους από τους περιορισμούς. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε τα ερωτήματα πολλών σχετικά με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα σχολεία και ιδιαίτερα τα δημοτικά παρέμειναν ανοιχτά μέχρι σήμερα.
γιατί είναι καλά τεκμηριωμένο. Ότι τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα αυτά που είναι μικρότερα των 10 ετών, μεταδίδουν στο περιβάλλον πολύ λιγότερο από ότι οι έφηβοι και οι ενήλικες. Η ενδοοικογενειακή μετάδοση είναι χαμηλή, ιδιαίτερα όταν το πρώτο κρούσμα μέσα στο σπίτι είναι παιδί κάτω των 9 ετών. Και αυτό είναι γνωστό τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και από μελέτες που έγιναν εδώ στη χώρα μας. Μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο στο JAMA και συνέθεσε τα δεδομένα, τα βιβλιογραφικά από πολλές μελέτες, περιέλαβε δεδομένα από περισσότερες από 300.000 άτομα και έδειξε ότι τα παιδιά κάτω των 14 ετών μεταδίδουν πολύ λιγότερο στις στενές επαφές τους σε σχέση με τους μεγαλύτερους εφήβους και τους ενήλικες. Τα ίδια έδειξε και μια άλλη μελέτη από την Αυστραλία, όπου εκεί έγινε μια πολύ σχολαστική ιχνηλάτηση μέσα σε σχολικές μονάδες και φάνηκε ότι η πιθανότητα να μεταδώσει ένα παιδί σε ένα συμμαθητή του ή σε έναν ενήλικα του σχολικού περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά χαμηλή, 1 στις 4.000. Δεν είναι γνωστό για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, όμως πιθανά σχετίζεται με το γεγονός ότι τα παιδιά περνάνε τη λίμωξη ασυμπτωματικά. Και μάλιστα μια πολύ πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Science και κύριος ερευνητής είναι ο Έλληνας καθηγητής στο Λονδίνο Κασιώτης, έδειξε ότι κάποιοι άνθρωποι με προηγούμενη λίμωξη από άλλους κορονοϊούς, παρόμοιους κορονοϊούς, έχουν αντισώματα έναντι μιας περιοχής αυτής της πρωτεΐνης που λέμε spike, που προσφέρει προστασία έναντι και του ιού SARS-CoV-2, μέσω μιας διασταυρούμενης αντίδρασης. Ενδιαφέρον, ιδιαίτερο, έχει ότι η μελέτη αυτή έδειξε ότι τα παιδιά είχαν σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό τέτοια αντισώματα σε σχέση με τους ενήλικες. Και μάλιστα, οι ερευνητές αυτοί προχώρησαν παραπέρα και έδειξαν με πειραματικές μελέτες ότι αυτά τα αντισώματα εμποδίζουν την είσοδο του ιού στα κύτταρα. Με απλά λόγια, αυτή η μελέτη μπορεί να μας προσφέρει άλλη μια εξήγηση γιατί τα παιδιά νοσούν ηπιότερα ή εμφανίζονται πιο ανθεκτικά στη λίμωξη με τον νέο κορονοϊό. Στοιχεία από την Ελλάδα μέχρι σήμερα δείχνουν ότι ακόμα και όταν έχουμε 2 κρούσματα στο ίδιο σχολείο, δεν φαίνεται αυτά τα 2 κρούσματα να συσχετίζονται μεταξύ τους. Δεν φαίνεται δηλαδή το ένα παιδί να κόλλησε το άλλο μέσα στο σχολείο, αλλά φαίνεται ότι απλά τα κρούσματα αυτά αντικατοπτρίζουν το αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο της περιοχής. Και βέβαια, σημασία έχει να δει κανείς και τα νούμερα που μας δίνει ο ΕΟΔΗ κάθε μέρα. Ναι, μεν έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες αύξηση στα κρούσματα στα παιδιά κάτω των 17 ετών, αλλά αυτό είναι λογικό, αφού γενικά, όπως ήδη είπαμε, στη χώρα μας έχουμε ένα επιβαρημένο επιδημιολογικό φορτίο. Αν κοιτάξει όμως κανείς το ποσοστό των κρουσμάτων στα παιδιά κάτω των 17 ετών, βλέπουμε ότι αυτό έχει παραμείνει σταθερό. Θυμίζω ότι στις 15 Οκτωβρίου ήταν 7,2 και μόλις χτες, στις 15 Νοεμβρίου, 7,5. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου, γεγονός που δείχνει ότι τα μικρά παιδιά δεν είναι υπερμεταδότες. Όμως, στη χώρα μας τα επιδημιολογικά δεδομένα άλλαξαν πολύ. Και με ένα τόσο βαρύ επιδημιολογικό φορτίο, το κλείσιμο των σχολείων ήταν μονόδρομος. Και αυτό γιατί το κύριο πρόβλημα που δημιουργούν τα ανοιχτά σχολεία είναι η κινητικότητα του πληθυσμού, που συνδέεται με τη λειτουργία των σχολείων. Αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο την μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, αλλά περιλαμβάνει και τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του σχολείου, την τροφοδοσία, την καθαριότητα. Και βέβαια και την κινητικότητα των γονέων που εργάζονται και δεν παραμένουν στο σπίτι. Έτσι, ενώ είναι σαφές από τη βιβλιογραφία ότι το σχολικό περιβάλλον δεν αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για την πανδημία και σύμφωνα με τα στοιχεία και από τη χώρα μας επιδείχνουν ακριβώς αυτά την ίδια συμπέρασμα, τα δημοτικά αποφασίστηκε να κλείσουν με στόχο τη δραστική μείωση της κινητικότητας του πληθυσμού και τη μείωση του επιδημιολογικού φορτίου.